Σε ένα ιδιότυπο καθεστώς ομηρίας βρίσκονται εδώ και περίπου 17 χρόνια εκατοντάδες ρεθιμιώτες ιδιοκτήτες γης που είναι κάτοικοι των 64 συνολικά οικισμών που τα όρια τους κατέπεσαν όταν ο νόμος που ίσχυε τότε κρίθηκε αντισυνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το πρόβλημα της λεγόμενης ζώνης των 800 μέτρων είχε προκαλέσει σωρία αντιδράσεων και τεράστια αναστάτωση σε ιδιοκτήτες γης που από τη μια στιγμή στην άλλη είδαν τις περιουσίες τους να βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα χωρίς να έχουν καμία δυνατότητα. Στο νομό ήταν 64 οικισμοί, ένα τέτοιο πλήθος που λόγω της παρατυπίας αυτής σταμάτησαν να υφίστανται, ας το πούμε, και οι άνθρωποι από εκεί που θεωρούσαν ότι έχουν οικόπεδα δεν μπορούν να χτίσουν. Από τότε έως σήμερα και εν μέσω πολλών εμποδίων, οι κατατόπους δημοτικές αρχές έτρεχαν να προετοιμάζουν σχεδιαγράμματα και φακέλους, ώστε τα στοιχεία που έστελναν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος να είναι πλήρη, προκειμένου να εκδοθούν στη συνέχεια τα αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα που θα έβαζαν τα πράγματα στη θέση τους, δίδοντας οριστική λύση στο πρόβλημα. Σε επίπεδο Ρεθύμνου όμως, μόνο δύο οικισμοί τακτοποιήθηκαν πλήρως, ο Αδεϊανός και Πηγιανός Κάμπος, ενώ εκκρεμεί η έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για άλλους 4 οικισμούς που έχουν κατατεθεί οι φάκελοι και από το Δήμο Ρεθύμνου πρόκειται για το Ατσιπόπουλο, τον Πρινέ και την Αγία Παρασκευή, ενώ από το Δήμο Αγίου Βασιλείου πρόκειται για τα Σελιά. Έχει παγώσει, ας το πούμε έτσι, τη διαδικασία, δεν έχει έρθει ποτέ η ολοκλήρωση της διαδικασίας και περιμένουμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί. Πρόσφατα, μάλιστα, ο ρεθμιώτης βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ανδρέας Ξανθός, κατέθεσε σχετική ερώτηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δοθεί καμία απάντηση. Ωστόσο, αυτό που εκτιμάται είναι ότι ίσως το Υπουργείο δώσει οριστική λύση μέσω των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων που προωθούνται, αλλά μέχρι τότε όμως οι ιδιοκτήτες γης των 62 οικισμών που εκκρεμούν δεν θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους. Μπορεί κάποιος όμως να υποθέσει ότι ο λόγος που δεν έχουν ολοκληρωθεί είναι ότι είναι τώρα υπό διαδικασία τα τοπικά χωρικά, τα του ποσού, τα οποία ούτως ή άλλως αντιμετωπίζουν το θέμα. Άρα ενδέχεται να μην έρθει ποτέ αυτή η τακτοποίηση και να ενταχθεί μέσα στη συνολική αντιμετώπιση του θέματος. Ενδέχεται κάποια να μην θεωρηθούν ότι πρέπει να είναι οικοδομήσιμα. Το τοπικό χωρικό λύνει τα προβλήματα, αλλά δεν σημαίνει ότι τα λύνει, ότι είναι αυτονόητο ότι χτίζει παντού εκεί που έχτιζε πριν, έτσι. Απλά θα αντιμετωπιστούν, θα ξεκαθαριστεί δηλαδή τι είναι οικοδομήσιμο, τι δεν είναι κτλ.